συνεδρίασε σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή, την ζωντανή αρκετών παρόντων εδώ στην αίθουσα Παναγιώτης Φωτέας, διευθυντή διοικητή πυροσβεστικής υπηρεσίας, στρατού αεροπορίας, λιμενικού και όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των Δήμων. Το θέμα είναι η επερχόμενη κακοκαιρία, οι διαφαινόμενες, ας το πούμε, πλημμύρες που μπορούν να συμβούν, ιδιαίτερα στα πυρόπληκτα. Συζητήθηκε και από όλους κατατέθηκε η άποψη ότι πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή στα πυρόπληκτα, γιατί εκεί τα καμένα μπορεί να κατεβάσουν φερτά υλικά και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κατάντη περιοχή. Όλα τα χωριά από κάτω Μέλπια, Αγριλόβουνο, Διαβολίτσι, Παραπούγκι, Δεσίλα, Καρνάση, μέχρι και Δασοχώρη και Άνω Μέλπια. Εμείς, θυμίζω και ενημέρωσα το συντονιστικό όργανο, ότι οι αντιπλημμυρικές προσπάθειες που γίνονται στην Άνω Μεσσηνία έχουν ξεκινήσει 2 μέρες μετά τις πυρκαγιές, μετά που έσβησε η φωτιά. Το περιμένουμε το θέμα, κάναμε προληπτικές εργασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερη δύναμη, γιατί έχουμε 3 εργολαβίες. Η μία είναι 70.000 ευρώ, 74 και 200, για να παρέμβουμε και στην Άνω Μεσσηνία και στο Δήμο Πυλουνέστορος, Βασιλίτσι, Χρυσοκελαριά και Βλαχόπουλο και τα γύρω χωριά. Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει σημαντική δουλειά για την προστασία. Βεβαίως, αν το φαινόμενο είναι εντονότατο, τα πράγματα δυσκολεύονται. Ιδιαίτερα για το Καρνάση, το Καμένο χωριό, τα δικά μας μηχανήματα έχουν αναλάβει με την εργολαβία την δημιουργία κάποιων λεκανών ηρεμίας λίγο πριν φύγει το νερό από την ανάντη περιοχή, περνώντας τον δρόμο που τον συντηρεί η περιφέρεια, και σε εκείνο το σημείο να δημιουργηθεί κάποια λεκάνη ηρεμίας, ένα σύρματοκιβώτιο με ένα φραγματάκι κατά κάποιο τρόπο, να μην μπουν τα φερτά υλικά μέσα στο χωριό. Έχουμε μοιράσει και σάκους εκεί στην πρόεδρο και στους κατοίκους μέχρι να γίνουν τα έργα. Ο Δήμος έχει αναλάβει από την πλευρά του τις καταπτώσεις και προσπαθεί και κάνει ενέργειες για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μεγάλο πρόβλημα θα είχε το Διαβολίτσι. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε, έχουμε υποστηρίξει, καθαρίσει σε βάθος, υποστηρίξει τα προχώματα του Βία, που είναι πάνω από το και αγκαλιάζει το Διαβολίτσι και έρχεται από τα Καμένα. Ένα παράδειγμα κλασικό που κάναμε επέμβαση από την πρώτη στιγμή. Έχουμε 2 λεκάνες ηρεμίας και καθαρίσαμε και τα φράγματα που διακόπτουν τη ροή που υπήρχαν, είναι κατασκευασμένα μέσα στο Βία. Συνεχίζουμε όμως την προσπάθεια. Έχουμε υποβάλει και τεχνικά δελτία για να χρηματοδοτηθούμε να γίνουν και τα έργα αργότερα, τα οποία θα λύνουν ουσιαστικά προβλήματα είτε καταπτώσεων στο δρόμο Βασιλίτσι Κορώνη Μεθόνη, εκεί που ήταν η πυρκαγιά και έχει απότομες κλίσεις και μπορεί να έχουμε καταπτώσεις. Εκεί θέλει πατάρια, θέλει μια τεχνική που η υπηρεσία την έχει αντιμετωπίσει. Να μιλήσω λίγο γενικότερα και για όλους τους Δήμους οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα. Κάλεσα και δημόσια και καλό και από την δική σας φωνή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, τους συμπολίτες μας να ασχοληθούν όλοι αυτή την περίοδο με το σπίτι τους, με τη γειτονιά τους, με κάποιο φρεάτιο που μπορεί να είναι βουλωμένο όταν είμαστε στην πόλη, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Ιδιαίτερα για την Καλαμάτα έχουμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις, καθαρισμούς και λοιπά σε ρέματα που είχαν πάρα πολύ καιρό να καθαριστούν. Όμως το πρόβλημα της Καλαμάτας είναι μεγάλο και θέλει 79 εκατομμύρια για να λυθούν, να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Ευχόμαστε να έχουμε μια ήπια βροχόπτωση, να είναι ένα ποτιστικό νερό που το χρειάζονται και οι ελιές και να μην έχουμε ακραία φαινόμενα.